συνάδελφοι, και από αυτό εδώ το βήμα για άλλη μια φορά καταγγέλουμε το όργιο προπαγάνδας που έχει ξεδιπλωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις κυβερνήσεις και τη δικιά μας κυβέρνηση και διάφορους άλλους μηχανισμούς σε μια προσπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας προκειμένου να δικαιολογήσουν τα διαχρονικά εγκλήματα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Η προσπάθεια ταύτισης της αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό και η απειλή της ποινικοποίησης ακόμα και της εμφάνισης της Παλαιστινιακής σημαίας έχουν κουρελιαστεί από το τεράστιο κύμα διαδηλώσεων σε όλο το πλανήτη. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη σύλληψη του νεολαίου 22χρονου Παλαιστινίου προχθές στη μεγαλειώδη συγκέντρωση των εργατικών σωματείων και των ομοσωματείων των αυτοαπασχολούμενων. Εμάς η εικόνα της ελληνικής σημαίας να ανεμίζει με την Παλαιστίνια, με την Παλαιστινιακή έξω από τη Βουλή μας γεμίζει θάρρος για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Μας προκολεί οργή και αηδία η υποκρισία όλων αυτών που προσποιούνται ότι ο πόλεμος ξεκίνησε εχθές. Όλων αυτών που σφυρίζουν και σφύριζαν αδιάφορα χρόνια τώρα, που στηρίζαν τη λαϊλασία του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, που δολοφονούσε καθημερινά, φυλάκιζε καθημερινά, εξόριζε χιλιάδες Παλαιστίνιους. Η ελληνική κυβέρνηση βάφει σήμερα ακόμη μία φορά τα χέρια της με αίμα. Αφού παρέχει μία σειρά διευκολύσεων στην πολεμική μηχανή των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αυτό γίνεται για να εξυπηρετήσει αυτών των δύο τα συμφέροντα. Η δύναμη της αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς, η αποφασιστικότητα του λαού της Παλαιστίνης θα δικαιώσει τον αγώνα για ελευθερία, θα φέρει την ειρήνη στην περιοχή. Αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης. Ο ελληνικός λαός από όταν ξέσπασε ο πόλεμος έχει δείξει έπρακτα με τις δεκάδες κινητοποιήσεις του την αλληλεγγύη του. Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη των λαών για να ζούνε αδελφομένοι. Με τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής, Παλαιστίνη ελεύθερη και ανεξάρτητη στα σύνορα του 67, επιστροφή των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες του, άμεση απελευθέρωση των Παλαιστινίων, καταγγέλουμε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, στάση στήριξης της Ισραηλινής κατοχής, να πάψει κάθε διευκόλυνση προς ΗΠΑ και Ισραήλ. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, από εδώ το πήγε η κυβέρνηση. Από εδώ το έφερε με τις υποσχέσεις κατάργησης του προσωρινού δήθεν τέλους επιτιδεύματος, ξεκίνησε στον υπερδιαπλασιασμό του χαρατσώματος, έφτασε. Ο λογαριασμός ήταν έτοιμος εδώ και καιρό. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι αλλεπάλληλες εκλογές, μαστόσκασαν το μυστικό της πάταξης της φοροδιαφυγής. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση καθιερώνει οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα που το ύψος του κλιμακωτά με βάση τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης θα ξεκινά από τα 1920 και θα φτάνει μέχρι τα 14.196 ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε ετήσιο φόρο στα 1.102 ευρώ για την πρώτη περίπτωση
στα 1823 αντιστοίχως για την άλλη. Συν την προκαταβολή φόρου, συν τα 488 ευρώ του τέλους επιτιδεύματος. Όσο και να το γυροφέρνουν τα οικονομικά επιτελεία της κυβέρνησης, αυτή είναι η γυμνή αλήθεια. Έχει σκάσει, λέει ο κύριος Χαλκιδάκης και τα κυβερνητικά στελέχη, με την εκτεταμένη φοροδιαφυγή των επαγγελματιών, γιατί λυπούνται, όπως λέει, τους εργαζόμενους. Αφήστε τα σάπια, κύριε Υπουργέ. Σοβαρευτείτε λίγο. Γυρνάτε τα κανάλια και τολμάτε να ρωτάτε πώς είναι δυνατόν ο επαγγελματίας να πληρώνει λιγότερο φόρο από τον εργαζόμενο του. Και εμείς, κύριε Υπουργέ, αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι μεγαλέποροι, οι βιομήχανοι να πληρώνουν λιγότερα από τους επαγγελματίες, από τους εργαζόμενους και από τους συνταξιούχους. Γιατί βρίσκονται σκοπίμως έξω από το κάδρο της περιβόητης φορολογικής δικαιοσύνης όσοι συγκεντρώνουν αμύθιτο πλούτο. Κύριοι της κυβέρνησης, αφού θέλετε δικαιοσύνη, γιατί δηλώσατε εθελοντική, γιατί δώσατε εθελοντική φορολογία και 58 φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές? Γιατί οι τράπεζες έχουν, άκουσον άκουσον, αναβαλλόμενο φόρο? Γιατί θεσπίσανε τις 12ετίες και τις άλλες φοροαπαλλαγές των στρατηγικών επενδυτών που εντάχθηκαν στους αναπτυξιακούς νόμους και πήρανε δις από τις επιδοτήσεις? Αλήθεια, τις offshore, τις τριγωνικές συναλλαγές, τους φορολογικούς παραδείσους δεν τα έχετε ακούσει? Αλήθεια, με τους μεγαλοκαρχαρίες που χαίρουνε φορολογικής ασυλίας και αρνούνται να καταβάλουν ακόμα και τα νόμιμα, τι κάνετε? Συνάδελφοι, μας δουλεύουν ψιλόγαζοι. Με πρόσφατα στοιχεία της ΑΔΕ, το 0,2 τον αφημί χρωστά το 78,2 των ληξιπρόθεσμων θεών. 10.000 περίπου επιχειρήσεις χρωστάνε 85 δις στα κρατικά ταμεία, τα οποία βεβαίως η ράμπο της δικαιοσύνης που έχουν αρχίσει ήδη και κυκλοφορούν θεωρούν ανεπίδεκτα εισπράξεις. 550 δις ήταν το σύνολο των εισπράξεων την τελευταία δεκαετία, εκ των οποίων τα 340 ήταν οι έμεσοι φόροι, κατά 95% πληρωμένα από μισθωτούς, συνταχτιούχους και αυτοαπασχολούμενους. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, σκόπιμα η κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καλλιεργούν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Σήμερα καλούν τους μισθωτούς να βάλουν πλάτη για να νομιμοποιηθεί η φορολογία των επαγγελματιών. Αύριο θα κλείνουν το μάτι στους επαγγελματίες για να μην αυξηθούν οι βασικοί μισθοί, αφού η φορολογία των ΕΒΕ θα συναρτάται από το βασικό μισθό. Η απάτη δεν θα περάσει. Πρώτον, ούτε κατά ένα ευρώ δεν πρόκειται να μειωθεί η φορολογία μισθωτών και συνταξιούχων. Οπότε η κυβέρνηση ας αφήσει τις πονηριές. Ο λαός πληρώνει δεκάδες άμεσους και έμεσους φόρους. Θα μειωθούν αυτοί οι φόροι? Όχι. Το αντίθετο, η κυβέρνηση το 24 προσδοκά αύξηση εξόδων εποφελούμενη από την ακρίβεια και τις εισπράξεις του ΦΠΑ στα καύσιμα, το φόρο κτλ. Θέλουμε να ρωτήσουμε, είστε σοβαρός, κύριε Υπουργέ? Θέλετε να στρέψετε τον εργαζόμενο ενάντια στον επαγγελματία και το αντίθετο? Κάνετε πως δεν ξέρετε ότι οι οικογένειες
των αυτοαπασχολούμενων απαρτίζονται και από εργαζόμενους. Γνωρίζετε ότι ένας μικρέμπορος στο Μπραχάμι έχει κόρη εργαζόμενη στη φαρμακοβιομηχανία της ΓΑΤ. Ότι βιοτέχνης στην Ελευσίνα έχει γιο που δουλεύει στα ναυπηγεία. Τι μας λέτε δηλαδή, ότι ο πατέρας οικοδόμος που μάτωσε μια ζωή για να κάνει το γιο του δικηγόρο που έχει σακατέψει το κορμί του, τώρα πρέπει να είναι εναντίον του. Είστε βαθιά γελασμένοι. Αν νομίζετε ότι θα αποπροσανατολίσετε έτσι τόσο χυδαία τις λαϊκές οικογένειες. Πληρώσαμε και πληρώνουμε πολλά. Πέρα από τη φορολογία εισοδήματος, μαζί με τους εργαζόμενους, πληρώνουμε έρφια, υψηλό ΦΠΑ, φόρους στα καύσιμα, δημοτικά τέλη και πάει λέγοντας. Πληρώνουμε επίσης τα φροντιστήρια των παιδιών μας, την ιδιωτική υγεία, τις υποδομές που είναι κουτσές, την κοινωνική προστασία που είναι λειψή, τις συντάξεις πείνας. Μήπως τα φορολογικά έσοδα θα αξιοποιηθούν για έργα και για υποδομές? Να αφήσει την υποκρισία το Υπουργείο Οικονομικών ότι με τα νέα φορολογικά βάρη θα χρηματοδοτηθεί δήθεν η δημόσια υγεία. Αυτό έλεγε σήμερα το πρωί ο Υπουργός στα κανάλια. Και η παιδεία. Αυτά τα κοινωνικά αγαθά τα προορίζει για ιδιωτικοποίηση, όχι για ενίσχυση. Αυτό έχει δείξει η ζωή, η πείρα, η πραγματικότητα και η καθημερινότητα. Το ξεχαρβαλωμένο και εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας παραμένει. Οι υποδομές για την προστασία της ζωής και της λαϊκής περιουσίας από καταστροφές ανύπαρκτες. Από τους 37.000 νεκρούς συμπολίτες μας στην περίοδο της πανδημίας μέχρι το θανατηφόρο δυστύχισμα στα Τέμπη, από τον κατακαμένο Εύρο, την Αττική, τη Ρόδο, μέχρι την πλημμυρισμένη Θεσσαλία και την πολύπαθη Εύβοια, με δεκάδες νεκρούς από πυρκαγιές και πλημμύρες, οι εγκληματικές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους και παραμένουν σε ισχύ. Κύριοι της κυβέρνησης, αν θέλετε να βοηθήσετε τα πιο ευάλωτα στρώματα που μπορεί να εξωθούνται στη φοροδιαφυγή λόγω ανάγκης, όχι γιατί θέλουν να κλέψουν, μέτρα για την προστασία τους να πάρετε εξ αρχής. Τέτοια μέτρα είναι η καθιέρωση αφορολογήτου ορίου στα 12.000 ευρώ, όπως έχει αφορολογητό όριο και ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης. Οι επαγγελματίες δεν έχουνε, όπως ίσχυε πριν τα μνημόνια, ώστε να εξασφαλίσει τις οικογενειακές ανάγκες και τις ανάγκες της μικροεπιχείρησής του. Το αφορολόγητο όριο είναι ένα αίτημα που αφορά όλα τα λαϊκά στρώματα. Επιβάλλεται να υπάρχει αφορολόγητο όριο στους επαγγελματίες, στους εργαζόμενους, στους αγρότες. Άλλο μέτρο είναι η de facto κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, χωρίς παρενθέσεις, παραπομπές και αστερίσκους. Είναι η διαγραφή μέρους των χρεών, μέρους των οφειλών, που ήρθανε λόγω μνημονίων, λόγω αντιλαϊκών μέτρων, λόγω lockdown, λόγω φυσικών καταστροφών και λόγω τόσο άλλων αιτιών. Είναι η εξασφάλιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για τις μικροεπιχειρήσεις μας, ώστε να τακτοποιούν κατά προτεραιότητα χρέη και υποχρεώσεις και όχι τα κάθε λογής κοράκια και ιδιωτικά funds που αρμέγουν τραπεζικούς λογαριασμούς με τις αναγκαστικές εισπράξεις. Η απάντηση πρέπει να είναι άμεση. Η φορολογία, το ξέρουμε,
δεν αντιμετωπίζετε ατομικά. Τα μέτρα της κυβέρνησης μας αφορούν όλους. Αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπιχειρήσεις. Οι επαγγελματίες έχουμε πια, και το δείχνει και η σημερινή μας συγκέντρωση, μεγαλύτερη πείρα. Πρέπει να αξιοποιηθεί, δεν υπάρχει χώρος για αυταπάτες. Η οργάνωση της πάλης πλέον είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τους μικρούς εμπόρους, βιοτέχνες, επαγγελματίες. Αλήθεια, ο περιβόητος κοινωνικός διάλογος που τόσο επικαλούνται οι πευτοσυνεφάκηδες σήμερα των διοικήσεων της ΕΣΕΕ, της ΓΕΣΕΒΕ, ομοσπονδιών που οδήγησαν μέχρι σήμερα, βρήκαν κοινά αποδεκτή λύση μεγαλοεπιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι. Είναι ανταγωνιστές στην αγορά που κουμάντο κάνουν τα κεφάλαια, και εδώ αυτοαπασχολούμενος είναι ο αδύναμος. Μήπως έχουν ανοιχτά αυτιά οι κυβερνήσεις και περιμένουν τους συνδικαλιστές να τους πείσουν με τα επιχειρήματά τους? Τα προβλήματα δεν τα ξέρουν οι κυβερνήσεις. Τα ξέρουν. Η πολιτική τους είναι συντεταγμένη με τις μεγαλοεπιχειρήσεις. Αυτά τα συμφέροντα υπηρετούν. Η μακρόχρονη στάση όλων όσων τάζουν οικονομική δημοκρατία μέσα στην αρένα του ανταγωνισμού αποδείχθηκε βολική για όλες τις κυβερνήσεις και για τη σημερινή, αφού ούτε καν την πιέζει ουσιαστικά, και ταυτόχρονα άκρος επικίνδυνη, αφού στο όνομα της αναμονής βάζει φρένο στους αγώνες, οδηγεί στην απογοήτευση. Εμείς καλούμε σε οργάνωση του αγώνα, γιατί στην κοινωνική πάλη συμμετέχουν οι άνθρωποι και εδώ οι αυτοαπασχολούμενοι, και πρέπει να το πιστέψουμε, έχουμε πλεονέκτημα όταν παλεύουμε και διεκδικούμε. Είμαστε εκατοντάδες χιλιάδες και μαζί με τα άλλα λαϊκά στρώματα η μεγάλη, η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού. Οι κυβερνήσεις υπολογίζουν μόνο την οργανωμένη πάλη. Μετρούν και ξαναμετρούν πόσοι βρίσκονται στις κινητοποιήσεις. Και σήμερα θα μας μετρήσουν και θα μας βρουν περισσότερους από χθες και σίγουρα λιγότερους από αύριο. Η συλλογική δράση πρέπει να δυναμώσει. Αν η κυβέρνηση δεν βρει απέναντι το συνδικαλιστικό κίνημα, θα περάσει εύκολα τα νέα μέτρα. Δεν θα υποκύψουμε στους εκβιασμούς. Δεν θα επιτρέψουμε την παραπληροφόρηση και τον αποπροσανατολισμό. Η σημερινή αγωνιστική απάντηση είναι παρακαταθήκη για τις δύσκολες επόμενες μέρες που έρχονται και θα είναι ακόμα πιο δύσκολες. Κάθε ομοσπονδία, κάθε σωματείο, όλα τα συνδικαλιστικά όργανα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Πρέπει να σταθούμε απέναντι στη φορολογική λέλαπα, απέναντι στον πόλεμο της κυβέρνησης. Απαιτούμε το απαράδεκτο νομοσχέδιο να μην κατατεθεί. Αν η κυβέρνηση τολμήσει και το καταθέσει, θα μας βρει απέναντί της πολλούς περισσότερους με μεγάλη κινητοποίηση τη μέρα κατάθεσης.